Στο προηγούμενο βίντεο, ρίξαμε μία γρήγορη ματιά στην ανατομία του παγκρέατος και στην εξωκρινή του λειτουργία, δηλαδή την ιδιότητά του να παράγει ένζημα και άλλες ουσίες που εκρίνονται στο 12-δάχτυλο και βοηθάνε στην πέψη. Στο τέλος του βίντεο, κλείσαμε με αυτήν εδώ την εικόνα, στην οποία μπορείς να δεις πώς φαίνεται ο παγκρεατικός ιστός κάτω από το μικροσκόπιο. Το μεγαλύτερο μέρος που βλέπεις, το σκούρο ροζ, είναι και το κομμάτι του ιστού που είναι υπεύθυνο για αυτή την εξωκρινή λειτουργία. Με αυτά όμως τα νησάκια ανάμεσα, τι γίνεται? Ήρθε λοιπόν η ώρα να ασχοληθούμε και με αυτά. Λάβετε θέσεις! Τα νησάκια αυτά ονομάζονται νησίδια του Langerhans και ανακαλύφθηκαν από το γερμανό παθολόγο ανατόμο Paul Langerhans το 1869. Αποτελούν το 1 με 2% του παγκρεατικού ιστού και το κάθε ένα από αυτά αποτελείται από 5 διαφορετικές ομάδες κυττάρων. Οι ομάδες αυτές εκρίνουν κατευθείαν στο αίμα ορμόνες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Αυτό καθιστά το πάγκρεας εκτός από εξωκρινή και ενδοκρινή αδένα. Και γι' αυτό από εδώ και πέρα, για να μην μπερδευόμαστε, θα λέμε ότι είναι μεικτός αδένας. Ας δούμε τώρα ποιες είναι αυτές οι ομάδες κυττάρων και τι κάνει κάθε μία. Και ας ξεκινήσουμε από τα κύτταρα ε. Τα κύτταρα ε αποτελούν μόλις το 1% των νησιδίων Langerhans και παράγουν μία ορμόνη που λέγεται γκρελίνη, η οποία παράγεται επίσης και από το γαστρεντερικό σωλήνα. Δουλειά της γκρελίνης είναι να σου φέρνει αίσθημα πείνας όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Προσωπικά μου είναι πολύ εύκολο να θυμάμαι τι κάνει εν λόγω ορμόνη. Αρκεί μόνο να σκεφτείς ότι το όνομά της θυμίζει πολύ τον ήχο που κάνει το στομάχι σου όταν είναι άδειο. Ναι, χαζή παρομοίωση, ok, αλλά αν σε βοηθάει και σένα να το θυμάσαι καλύτερα, go for it! Κύτταρα α. Τα κύτταρα α αποτελούν περίπου το 15 με 20% των νησιδίων και η δουλειά τους είναι να παράγουν γλυκαγόνη. Πρόσεξε τώρα τι κάνει αυτή! Τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, δηλαδή του φαγητού των κυττάρων μας, πρέπει να είναι μέσα σε κάποια φυσιολογικά όρια. Όταν η γλυκόζη πέφτει λίγο, αρχικά τα κύτταρα ε παράγουν γκρελίνη, η οποία όπως είπαμε σε κάνει και νιώθεις πείνα. Αν παρόλα αυτά εσύ την αγνοήσεις και δεν φας, η γλυκόζη κανονικά θα κινδύνευε να πέσει περισσότερο, κάνοντας υπογλυκαιμία με άσχημες συνέπειες, ζαλάδες, λιποθυμίες, μέχρι κόμμα και θάνατο. Για φαντάσου να συνέβαινε αυτό κάθε φορά που έκανες δίαιτα ή όποτε σε έπιανε πείνα μέσα σε ώρα μαθήματος. Το σηκώτη λοιπόν έχει προνοήσει και φυλάει κονσέρβες φαγητού που λέγονται γλυκογόνο. Εδώ μπαίνει στη σκηνή και η γλυκαγόνη, η οποία τσιγκλάει το σηκώτη να μετατρέψει το αποθηκευμένο του φαγητό, το γλυκογόνο δηλαδή, σε γλυκόζη που απελευθερώνεται στο αίμα. Έτσι τα επίπεδα της γλυκόζης παραμένουν σταθερά ακόμα και όταν είσαι νηστικός. Γι' αυτό και λέμε ότι η γλυκαγόνη είναι καταβολική ορμόνη, δηλαδή προωθεί την καταστροφή σύνθετων δομών όπως το γλυκογόνο σε πιο απλές με σκοπό την απελευθέρωση ενέργειας. Σε απλά ελληνικά δηλαδή, σε ταΐζει τείνοντας να αδειάσει τις αποθήκες σου. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο όταν αρχικά αγνοήσεις το αίσθημα της πείνας, μετά από λίγη ώρα σταματάει. Όχι, δεν είναι η ιδέα σου! Νομίζω ότι της χρωστάς ένα ευχαριστώ! Ωραία λοιπόν! Η κονσέρβα απελευθέρωσε τη γλυκόζη στο αίμα και ο οργανισμός αρχίζει να τρώει μέχρι που χορταίνει. Μέσα στο αίμα όμως κυκλοφορεί ακόμα γλυκόζη που δεν χρησιμοποιήθηκε, με αποτέλεσμα τα επίπεδά της να είναι παραπάνω από το φυσιολογικό. Τι θα κάνουμε, θα την πετάξουμε? Όχι, θα ήταν σπατάλη! Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η ινσουλίνη, μία ορμόνη που παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία αποτελούν το 60 με 75% των νησιδίων του Langerhans. Η ινσουλίνη παίρνει την περισσευούμενη γλυκόζη από το αίμα και την αποθηκεύει ξανά στο σηκώτη, στο λιπόδι ιστό και στους μύες, οι οποίοι είναι οι τρεις κύριοι ιστοί που ανταποκρίνονται σε αυτήν. Ό,τι κάνεις και εσύ δηλαδή όταν τελειώσεις το φαγητό σου. Αυτό που περίσσεψε το βάζεις πίσω στο ψυγείο. Με άλλα λόγια, η ινσουλίνη κάνει το αντίθετο από τη γλυκαγόνη, γι' αυτό και λέμε ότι είναι αναβολική ορμόνη. Τίνει δηλαδή να σου γεμίσει τις αποθήκες. Fun fact! Η λέξη ινσουλίνη, παρότι μοιάζει, δεν είναι ελληνική. Το όνομά της το πήρε από τη λατινική λέξη ίνσουλα, που θα πει νησί, και αναφέρεται στα νησίδια του Langerhans, αφού τα κύτταρα β' που την παράγουν αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του κάθε νησιδίου. Επιπλέον, τα β' κύτταρα εκρίνουν και αμυλίνη, μία ορμόνη δηλαδή που όταν έχεις φάει, καθυστερεί λίγο το άδειασμα του στομάχου, ώστε να μην ανεβαίνει απότομα η γλυκόζη στο αίμα μετά από το γεύμα, αλλά σιγά σιγά. Έτσι παραμένεις και περισσότερη ώρα χορτάτος. Τα κύτταρα F τώρα αποτελούν το 3 με 5% των νησιδίων και παράγουν μία ορμόνη που ονομάζεται παγκρεατικό πολυπεπτίδιο, η οποία έχει αρκετές λειτουργίες. Η ορμόνη αυτή εκρίνεται όταν μένεις για πολύ ώρα νηστικός, όταν ασκείσαι ή ως ανταπόκριση σε λιπαρό ή γεμάτο πρωτεΐνες φαγητό.
Όπως και η αμυλίνη, καθυστερεί το άδειασμα του στομάχου και της χοληδόχου κύστης και περιορίζει την εξωκρινή λειτουργία του παγκρέατος. Τέλος, τα δέλτα κύτταρα αποτελούν το 3 με 10% των εισιδίων και παράγουν τη σωματοστατίνη, μια ορμόνη που εμποδίζει τόσο την έκρηση της ινσουλίνης, όσο και της γλυκαγόνης και του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου. Τώρα θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπαμε πριν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των εισιδίων το καταλαμβάνουν τα κύτταρα Β που παράγουν βασικά ινσουλίνη. Τι θα γινόταν λοιπόν αν τα κύτταρα αυτά εκ γενετής δεν λειτουργούσαν καλά ή καταστρέφονταν στην πορεία? Δεν θα υπήρχε αρκετή ινσουλίνη για να αποθηκεύσει το φαγητό σου, τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα να μείνει έξω και οι αποθήκες σου, το σηκώτιο, λιπόδης ιστό, σημείες κλπ. Θα άρχιζαν να αδειάζουν. Μα καλά, μπορεί τώρα αυτό να γίνει στην πραγματικότητα? Ναι, φυσικά και μπορεί. Πρόκειται για σοβαρότατη ασθένεια και την έχεις ακούσει σαν σαχαρώδη διαβήτη ή πιο απλά ζάχαρο. Και σίγουρα δεν είναι τόσο ζαχαρένια και αθώα όσο μπορεί να ακούγεται. Υπάρχουν πολλοί τύποι διαβήτη, ωστόσο εγώ θα εστιάσω στους δύο κυριότερους. Διαβήτης τύπου 1. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 1, ο ασθενής έχει ήδη μια γενετική προδιάθεση, δηλαδή στο DNA του υπάρχει ένα ελαττωματικό τμήμα, το οποίο έχει πολλές πιθανότητες μετά από μια αφορμή, έναν ιό, μια τοξίνη κλπ, να ξυπνήσει και να δώσει τη λάθος εντολή και τσουπ! Μια ομάδα κυττάρων που κανονικά έχει αναλάβει να μας προστατεύει, μετά την εντολή του DNA, σταματά να αναγνωρίζει σαν κομμάτι του οργανισμού τα κύτταρα Β. Έτσι, αυτή η ομάδα ξεχύνεται στον οργανισμό και αρχίζει να τους επιτίθεται. Αφού λοιπόν τα κύτταρα Β που παράγουν την ινσουλίνη πεθαίνουν, μένουμε κι εμείς χωρίς ινσουλίνη ή με πάρα πολύ λίγη. Αυτό γίνεται συνήθως νωρίς, πριν την ηλικία των 30 ετών και πιο συχνά στην παιδική ηλικία. Χωρίς ινσουλίνη λοιπόν, η γλυκόζη δεν μπορεί να αποθηκευτεί στους ιστούς που είπαμε και παραμένει σε μεγάλες ποσότητες ελεύθερη στο αίμα. Και τα προβλήματα που μας δημιουργούνται τώρα, αν δεν δώσουμε εμείς ινσουλίνη με μορφή φαρμάκου. Όπως είπαμε πριν, η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη κανονικά δουλεύουν μαζί και έχουν αντίθετο ρόλο η καθεμία. Η ινσουλίνη αποθηκεύει τη γλυκόζη, ενώ η γλυκαγόνη αδειάζει τις αποθήκες. Έτσι διατηρείται μία ισορροπία. Από τη στιγμή όμως που η ινσουλίνη δεν είναι πια επαρκής, η γλυκαγόνη δουλεύει πρακτικά μόνη της. Εφόσον βλέπει λοιπόν ότι η ινσουλίνη δεν αποθηκεύει πια γλυκόζη στο σηκώτη, βγάζει λανθασμένα το συμπέρασμα ότι μας λείπει γλυκόζη. Οπότε δίνει εντολή στο σηκώτη να απελευθερώσει στο αίμα και άλλη γλυκόζη, εξαντλώντας έτσι τις αποθήκες του. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει κανείς για να τις ξαναγεμίσει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους σκελετικούς μύες, οι οποίοι απελευθερώνουν στο αίμα πρωτεΐνες με αποτέλεσμα σιγά σιγά να γίνονται αδύναμοι. Γι' αυτό και οι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο χωρίς θεραπεία είναι αδυνατισμένοι και καχεκτικοί, σαν να βρίσκονται σε περίοδο μεγάλης πείνας. Για τον ίδιο λόγο τα συμπτώματα είναι ανάλογα, όπως πολυφαγία, αφού έτσι ο οργανισμός νομίζει ότι θα γεμίζει τις αποθήκες του, κούραση και εξάντληση, δηλαδή ένα είδος sleep mode ας πούμε, ώστε να κάνει οικονομία στη λίγη γλυκόζη που νομίζει ότι έχει. Και φυσικά εφόσον όλο το σώμα συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε περίοδο λοιμού, δεν θα μπορούσε να λείπει από όλο αυτό το πανηγύρι και ο λιπόδης ιστός, εφόσον βλέπει ότι η ινσουλίνη δεν φέρνει ούτε σε αυτόν προμήθειες για αποθήκευση. Έτσι, καταλήγοντας το ίδιο λανθασμένο συμπέρασμα ότι μας λείπει γλυκόζη, απελευθερώνει στο αίμα με τη σειρά του λιπαρά οξέα για να χρησιμοποιηθούν αυτά ως πηγή ενέργειας. Εδώ όμως βγαίνει κι άλλο πρόβλημα. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα μετατρέπονται από το σηκώτη σε κετονικά σώματα, τα οποία ναι μεν είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο και την καρδιά, από την άλλη όμως δεν πάβουν να είναι οξέα και να μειώνουν το pH του αίματος, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανάμεσα σε 7,35 με 7,45. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτή είναι μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές του διαβήτη τύπου 1 και ονομάζεται διαβητική κετοξέωση. Και με τα νεφρά τι γίνεται? Όπως είδαμε και στο αντίστοιχο βίντεο, τα νεφρά κανονικά φιλτράρουν το αίμα και απορροφούν ξανά πίσω στον οργανισμό τη γλυκόζη που προσπαθεί να το σκάσει περνώντας τα ούρα. Στην περίπτωση του διαβήτη όμως, τα νεφρά είναι αδύνατο να απορροφήσουν όλη αυτή τη γλυκόζη που είναι στο αίμα που φιλτράρουν. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της περνάει στα ούρα, κάτι που μπορούμε να εντοπίσουμε πολύ εύκολα με μερικά απλά τεστ. Αυτό ονομάζεται γλυκοζουρία. Η γλυκόζη όμως δεν φεύγει μόνη της, αλλά τραβάει μαζί της ως λάφυρο και μπόλικο νερό που βούτυξε από τα γειτονικά κύτταρα όσο ήταν μέσα στο αίμα, κάνοντας έτσι τον ασθενή να τρέχει κάθε λίγο και λιγάκι στην τουαλέτα. Αυτό λέγεται πολυουρία. Επειδή όμως ο οργανισμός χάνει νερό, πρέπει να το ξαναπάρει πίσω για να μην αφυδατωθεί. Έτσι ο ασθενής νιώθει δίψα. Αυτό το λέμε πολυδιψία. Χαρακτηριστικά συμπτώματα του διαβήτη από τα πρώτα στάδια.
Η θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 είναι προσοχή διατροφής σε ποσότητα, ποιότητα και ώρες φαγητού, καθώς και πρόσληψη ινσουλίνης για όλη τη ζωή του ασθενή. Διαβήτης τύπου 2. Εδώ τα β' κύτταρα του παγκρέατος δουλεύουν και παράγουν ινσουλίνη κανονικά. Το πρόβλημα είναι ότι για κάποιο λόγο οι περιφερειακοί ιστοί πάνω στους οποίους δράει η ινσουλίνη αρχίζουν και αναπτύσσουν μία αντίσταση απέναντί της. Δεν ανταποκρίνονται δηλαδή, ουσιαστικά τη γράφουν κανονικά. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, θα σε γελάσω. Η ακριβής αιτία δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, όπως συνήθως γίνεται όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, υποψιαζόμαστε και πάλι γενετικούς παράγοντες. Το πάνκρεας, στην προσπάθειά του να κάνει τους επαναστατημένους ιστούς να ανταποκριθούν στην ινσουλίνη και την ίδια στιγμή να κατεβάσει την ελεύθερη γλυκόζη ξανά στα φυσιολογικά της όρια, αρχίζει και παράγει περισσότερη ινσουλίνη. Πώς το καταφέρνει όμως αυτό? Απλό! Με τον καιρό τα κύτταρα β αρχίζουν και γίνονται υπερτροφικά, δηλαδή μεγαλύτερα σε μέγεθος, και υπερπλαστικά, δηλαδή πολλαπλασιάζονται. Έτσι παράγεται περισσότερη ινσουλίνη και τελικά οι ιστοί αναγκάζονται και ανταποκρίνονται. Κανένα σημάδι αρρώστιας, ζεις κανονικότατα. Ωραία, αφού όλα λειτουργούν έστω και έτσι, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, συνήθως κάποια χρόνια, τα κύτταρα β αρχίζουν και κουράζονται. Μην ξεχνάς ότι δεν είναι φτιαγμένα για αυτή τη συνεχή υπεράνθρωπη προσπάθεια. Οπότε ο πληθυσμός τους αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται, δηλαδή έχουμε σημάδια υποπλασίας, ενώ ταυτόχρονα τα κύτταρα αρχίζουν και ατροφούν, συρρυκνώνονται δηλαδή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να παράγουν ινσουλίνη, η οποία όμως τώρα είναι πολύ λιγότερη από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός. Και κάπως έτσι η ελεύθερη γλυκόζη ανεβαίνει στο αίμα και αρχίζουν τα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας όπως τη λέμε, τα οποία όπως και πριν είναι κλασικά κούραση, πολυφαγία, πολυδιψία, πολυουρία κλπ. Η θεραπεία σε ελαφριές περιπτώσεις περιλαμβάνει μόνο φάρμακα που ρυθμίζουν τη γλυκόζη, όπως η μετφορμίνη για παράδειγμα, παράλληλα με σωστή διατροφή, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και λήψη ινσουλίνης. Όλα αυτά γίνονται και σε αυτή την περίπτωση εφόρου ζωής. Το πάνκρεας δεν διορθώνεται. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σε ασθενή με διαβήτη τύπου 2 που δεν λαμβάνει θεραπεία είναι η λεγόμενη υπεροσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η γλυκόζη που μένει ελεύθερη στα αγγεία τραβάει νερό από τα κύτταρα. Έπειτα, όπως είπαμε και πιο πριν, το αίμα φτάνει στα νεφρά για να φιλτραριστεί. Όμως, δεδομένου ότι έχει τόση πολύ γλυκόζη, τα νεφρά δεν μπορούν να την απορροφήσουν όλοι ξανά πίσω στον οργανισμό. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της φεύγει με τα ούρα και μαζί του παίρνει και το νερό που τράβηξε από τα κύτταρα, προκαλώντας έτσι αφυδάτωση και ανισορροπία των ηλεκτρολιτών του αίματος. Για στάσου όμως, το ίδιο το είπαμε και πιο πριν, στο διαβήτη τύπου 1. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι στο διαβήτη τύπου 2 δεν έχουμε πλήρη απουσία ινσουλίνης. Τα β' κύτταρα παράγουν ακόμα λίγη, η οποία κυκλοφορεί και αποθηκεύει ένα μικρό μέρος της γλυκόζης. Αυτό είναι αρκετό ώστε να εμποδίσει το λιποδί στο να απελευθερώσει λιπαρά οξέα στο αίμα ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Και εφόσον δεν έχουμε ελεύθερα λιπαρά οξέα να κόβουν βόλτες και να μετατρέπονται σε κετονικά σώματα από το σηκώτη, δεν έχουμε και οξέωση. Έτσι το pH του αίματος παραμένει φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, μη γελιέσαι, η υπεροσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, με το δείκτη θνησιμότητάς της να ξεπερνάει ακόμα και αυτόν της κετοξέωσης. Η θεραπεία γίνεται με εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενδοφλέβια ινσουλίνη και ενδοφλέβια λήψη υγρών για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης. Τέλος, άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ο διαβήτης είναι το εξής. Σκέψου αυτό! Ας υποθέσουμε ότι βάζεις να φας και το περισσευούμενο φαγητό δεν το αποθηκεύεις ξανά στο ψυγείο, αλλά το αφήνεις στο πιάτο μέρες ολόκληρες μέχρι να σαπίσει. Αυτό κάποια στιγμή δεν θα καταστρέψει και το ίδιο το πιάτο με λεκέδες και άλλες φθορές? Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τη γλυκόζη στο αίμα. Όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται και δεν αποθηκεύεται, μένει πολύ καιρό ελεύθερη σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αρχίσει σιγά σιγά να καταστρέφει κάποιες δομές, όπως αγγεία και περιφερειακά νεύρα, κυρίως σε απομακρυσμένα σημεία όπως τα πόδια. Με αυτόν τον τρόπο, το προσβεβλημένο άκρο δεν έχει πια τόσο καλή αιμάτωση. Επομένως, λιγότερα λευκά αιμοσφαίρια φτάνουν μέχρι εκεί για να το προστατέψουν από τυχόν εισβολής. Έτσι, διάφορα μικρόβια μπορούν να βρουν την ευκαιρία και να επιτεθούν ανενόχλητα, με αποτέλεσμα ο ιστός να αρχίσει να νεκρώνει. Αυτό σε αρχικό στάδιο μπορεί να το έχεις ακούσει και σαν διαβητικό πόδι, ενώ σε πιο προχωρημένο στάδιο, όπου πλέον έχουμε και νέκρωση, λέγεται γάνγκρενα. Τώρα, πιθανόν να έχεις δει κάποιον ασθενή με διαβήτη να τρυπάει με μία βελόνα το δάχτυλό του και να βάζει τη σταγόνα του αίματος που βγαίνει σε μία μικρή συσκευή. Όχι, δεν κάνει βουντού. Απλώς το μηχανάκι αυτό μετράει τη γλυκόζη στο αίμα του.
Οι φυσιολογικές τιμές της γλυκόζης νηστείας είναι 80 με 100 μιλιγκράμμ ανά δέκατο του λίτρου. Μετά το φαγητό, η γλυκόζη ανεβαίνει στα 170 με 200 μιλιγκράμμ, ενώ στις 2 με 3 ώρες, σε έναν υγιή άνθρωπο θα πρέπει να έχει πέσει στα 120 με 140. Για έναν διαβητικό ή κάποιον που είναι στο όριο να γίνει διαβητικός, οι αντίστοιχες τιμές είναι αυτές που βλέπεις στο πινακάκι. Όπως βλέπεις και εσύ λοιπόν, ο διαβήτης δεν είναι ακίνδυνη ασθένεια. Αν ξέρεις κάποιον που έχει ψηλό ζάχαρο και λέει ξυπνάδες του τύπου «Έλα μωρέ, μια ζωή την έχουμε, εγώ τρώω απ' όλα και δεν παθαίνω τίποτα» κλπ. Κάνε μια προσπάθεια να του εξηγήσεις τι συμβαίνει στον οργανισμό του και να του πεις ότι η συγκεκριμένη αρρώστια δεν θα κάνει εξαίρεση σε αυτόν απλώς και μόνο επειδή είναι μάγκας. Να ξέρεις ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ως συνήθως να πω ότι το βίντεο έχει ως μόνο σκοπό την ενημέρωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση. Οπότε αν ποτέ πέσει στα χέρια σου κανένας μετρητής ζαχάρου και θελήσεις να παίξεις μαζί του, μην πανικοβληθείς αν σου βγάλει κανένα τρελό αποτέλεσμα. Ψυχραιμία και έπειτα ρώτα αμέσως το γιατρό σου. Αν σου άρεσε το θέμα, μπορείς να το κοινοποιήσεις σε φίλους σου, να κάνεις like, subscribe και επιπλέον μπορείς να ακολουθήσεις το Human Nature στο Facebook για ανακοινώσεις ή στο Instagram για διάφορα ιατρικά facts που ανεβαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το βίντεο, περιμένω σχόλια και μηνύματα. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο!